Είστε κολλημένοι σε ένα δωμάτιο που γεμίζει αργά με νερό. Το ασθενοφόρο θα είναι εκεί στα επόμενα 6 λεπτά. Το νερό θα φτάσει στην οροφή σε 2 λεπτά. Στο δωμάτιο έχετε ένα κλαδί δέντρου, ένα καλαμάκι και ένα σκουβάς. Ποιο από τα παρακάτω θα σας δώσει λίγο χρόνο? Φυσικά, ο κουβάς. Πάρτε το κουβά και γυρίστε το ανάποδα και εισάγετε το κεφάλι σας. Αυτό θα δημιουργήσει λίγο αέρα όπου θα σας επιτρέψει να αναπνέετε για λίγο. Περπατώντας στο δάσος, βλέπετε μία άγρια καφέ αρκούδα να έρχεται και να σας πλησιάζει. Τι θα κάνεις? Θα αρχίζετε να τρέχετε όσο πιο δυνατά μπορείτε? Θα ξαπλώνετε στο έδαφος και συμπεριφερόσαστε σαν να είστε αναίσθητος? Ή θα μένατε στη θέση σας σαν άγκαλμα και να μην μετακινηθείτε? Ξαπλώστε στο έδαφος και έτσι η αρκούδα δεν θα σας κοιτάξει ως απειλή. Ο Όλιβερ είναι κολλημένος στο κρύο βόρειο πόλο, ενώ ο Ντέιβιτ χάνεται στην έρημο χωρίς ρούχα. Ποιος θα χάσει πρώτα την αίσθησή του? Ο Ντέιβιτ, επειδή το σώμα του Όλιβερ τρέμει από το κρύο και έτσι από τη συστολή του αίματος, το αίμα θα κυκλοφορεί στα κύρια όργανα για να το κρατήσουν ζωντανό και ζεστό, ενώ ο Ντέιβιτ θα αφυδατωθεί από το καυτό ήλιο και δεν θα μπορέσει να το αντέξει πια. Ενώ περπατάτε στο δάσος, ένα φίδι σας δαγκώνει ακριβώς στο πόδι. Πώς θα επιβιώσετε αυτό? Αφαίρεση του δηλητηρίου με το στόμα? Να πλύνετε την πληγή με νερό και ένα πανί? Να δέσετε την πληγή με ένα κομμάτι της μπλούζας σας? Η δέσμευση της πληγής θα σταματούσε το δηλητήριο από το υπόλοιπο σώμα σας. Ενώ περπατάτε στο δρόμο, βλέπετε ότι ένας μεγάλος κορμός δέντρο έχει εμποδίσει το μονοπάτι στο οποίο οδηγάτε. Βγαίνετε από το αυτοκίνητο και προσπαθείτε να το μετακινήσετε. Αλλά, εντωμεταξύ βλέπετε ένα μεγάλο ανεμοστρόβιλο να έρχεται προς την κατεύθυνσή σας. Πώς θα επιβιώσετε αυτό? Να επιστρέψετε στο αυτοκίνητό σας και να φύγετε προς την αντίθετη κατεύθυνση? Να σκαρφαλώσετε στο υψηλότερο δέντρο? Ή να βρείτε μια τρύπα στο έδαφος και να κρυφτείτε εκεί μέχρι να περάσει ο ανεμοστρόβιλος? Η καλύτερη επιλογή είναι να βρείτε ένα λάκκο και να μείνετε εκεί. Εάν λοιπόν ο ανεμοστρόβιλος έρθει εκεί, δεν θα μπορέσει να σας πάρει μαζί του. Ενώ κάθεστε στο σπίτι, βλέπετε ότι το σαλόνι έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά. Η μεγάλη φωτιά έχει εμποδίσει την έξοδό σας. Αλλά ακούτε ότι οι πυροσβέστες έρχονται, επειδή ένας γείτονάς σας τους ειδοποιεί μόλις βλέπει καπνό. Πώς θα εξοικονομήσετε λίγο χρόνο μέχρι να έρθει η βοήθεια? Ξαπλώνοντας το πάτωμα? Ανεβαίνοντας στη καρέκλα για να αποφύγει τη φωτιά? Ή μένετε σε μια από τις γωνίες του δωματίου? Ο καπνός τίνει να ανεβαίνει. Ξαπλώνοντας το πάτωμα θα σας βοηθούσε να αναπνεύσετε παραπάνω. Είστε παγιδευμένοι σε ένα εγκαταλειμμένο κάστρο. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία από αυτές τις πόρτες για να επιβιώσετε. Η πρώτη πόρτα σε οδηγεί σε ένα δωμάτιο γεμάτο δόρυ. Η δεύτερη πόρτα είναι γεμάτη φίδια και δηλητηριώδεις αράχνες. Η τρίτη πόρτα έχει κομμένα ηλεκτρικά καλώδια. Ποια από αυτά θα επιλέγατε?
φυσικά την τελευταία πόρτα, επειδή είναι ένα εγκατελειμμένο κάστρο. Και έτσι, για να δείτε αν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, πατήστε έναν από τους διακόπτες φωτός για να δείτε εάν θα ανάψουν ή όχι. Και μετά θα μπορέσετε να περάσετε από αυτή την πόρτα. Ένας τρέλος καθηγητής σας απήγαγε στο μυστικό νησί του. Θέλει να δοκιμάσει την εφευρικότητά σας. Και έτσι θα σας δείξει τρεις πόρτες. Η πρώτη πόρτα οδηγεί στους 5 πιο επικίνδυνους εγκληματίες στον κόσμο. Η δεύτερη πόρτα οδηγεί σε ένα δωμάτιο γεμάτο με ισχυρά λέιζερ και καθρέφτες. Και η τρίτη πόρτα θα σας μεταφέρει σε ένα εργαστήριο γεμάτο τοξικά απόβλητα. Ποια είναι η λιγότερη επικίνδυνη επιλογή? Φυσικά η πρώτη πόρτα, επειδή θα ήταν ευκολότερο να μπερδέψεις τους εγκληματίες και να σε αφήσουν ελεύθερο. Χαθήκατε σε ένα σύστημα υπογείων σειράγων και μπροστά σας είναι τρεις σύραγγες και πρέπει να κολυμπήσετε σε μία από αυτές για να βγείτε από εκεί. Η πρώτη είναι γεμάτη με λάβα. Η δεύτερη έχει στάσιμο νερό με βακτήρια και παράσιτα σε αυτό. Η τρίτη είναι γεμάτη με νερό και άμυλο. Ποια θα επιλέγατε? Το στάσιμο νερό είναι η καλύτερη επιλογή σας.